Την πάτησα. Τα δεδομένα μου για το post με τα Porsche Cayenne στη Λάρισα ήταν λάθος. Ατεκμηρίωτα και απολογούμε. Γονιπετής. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Θα μου πεις να ελέγχεις, φίλε μου, καλύτερα τα δεδομένα. Θα σου απαντήσω, τα έλεγξα. Επέλεξα να εμπιστευθώ ένα διακεκριμένο καθηγητή πανεπιστημίου που την περίοδο της δημοσίευσης ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού της χώρας μας. Καλά να πάθεις. Το BBC το έψαξε καλύτερα από σένα. Μετά από σχετική ερώτηση του BBC, ο καθηγητής κύριος Πολεμαρχάκης του Πανεπιστημίου του Warwick ομολόγησε πως τα δεδομένα του ήταν ατεκμηρίωτα και προέρχονταν από ό,τι συζητιόταν στους πολιτικούς διαδρόμους της χώρας εκείνη την περίοδο. Θα τριπλοελέγχω από εδώ και πέρα και τους καθηγητές πανεπιστημίου. Και αυτό είναι μια εξαιρετική υπενθύμηση ως προς το γιατί χρειαζόμαστε αξιόλογους, καλαπληρωμένους δημοσιογράφους για να μας ενημερώνουν σε αυτή τη χώρα και τον κόσμο ολόκληρο. Σε μια περίοδο που ακούω ότι και το National Geographic απέλυσε τους τελευταίους του πληρωμένους δημοσιογράφους, νομίζω πρέπει να ξανασκεφτούμε το γεγονός ότι χρειάζεται να λαμβάνουμε σωστή ενημέρωση από τους δημοσιογράφους και όχι από τα social media. Ούτε από τα δικά μου social media. Τα δικά μου social media είναι απλά ένας χώρος διαλόγου, ένας χώρος συζήτησης, ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων. Μόνο.